Αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο κίνδυνος της βιοποικιλότητας προέρχεται από την υπερεκμετάλλευση από πολύ λίγα συμφέροντα της εξαγωγικής μόνο μορφής αυτού του πλούτου. Δηλαδή στον πρωτογενή μας τομέα έχουμε από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν εξαγωγικό προσανατολισμό, έχοντας αφήσει κυριολεκτικά τη χώρα στο έλεος των εισαγωγών στη διατροφική αλυσίδα. Αυτή η κοινή αγροτική πολιτική δεν βόηθησε την ελληνική, όχι απλώς βιοποικιλότητα και γεωργική παραγωγή. Αν θέλετε, εξάρθρωσε ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού και κυρίως στράφηκε στις εξαγωγές με αποτέλεσμα να γίνει μονοκαλλιέργεια η εξαγωγή των προϊόντων μας. Επομένως, τα έργα υποδομής έλειψαν. Έλειψαν ουσιαστικά. Το συνεταιριστικό κίνημα χτυπήθηκε στον αγροτικό τομέα ανελέητα. Όταν λέμε ανελέητα, ανελέητα. Οι αγρότες χρεώθηκαν μέχρι τα μπούνια. Κατηγορήθηκαν μόνο για τις επιδοτήσεις. Τους 10, 20, 50, 100, 200 ενδεχομένως που μπορεί να ήταν λάθος όλη αυτή την ιστορία. Και τώρα έρχεται η πανδημία και έρχεται και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφασίζει να σώσει τη διατροφική αλυσίδα. Πώς? Ο λαχανόκηπος της Ευρώπης γίναμε. Εξάγουμε τα πάντα και εισάγουμε περίπου το 80% των ειδών διατροφής μας. Ο αγροτικός πληθυσμός συρρυκνώθηκε και τώρα μιλάμε για παρεμβάσεις πού? Αν το καλοσκεφτούμε, αυτή τη στιγμή θα δείτε ότι η εξέλιξη των αγροτών που επιβιώνουν είναι αυτοί οι οποίοι στράφηκαν στη φαρμακευτική κάναβη. Περάσαμε δηλαδή από αποφάσεις οι οποίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συμμετοχή της χώρας ανέτρεψε το αγροτικό μας ισοζύγιο αρνητικά 1:70, 1:60, 1:50, 1:80. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν δεν είναι κακό να ασχοληθεί κάποιος με τη βιοποικιλότητα, δεν είναι κακό να ασχοληθεί με όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να έχει πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ότι τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται δεν είναι ούτε για το σύνολο του ελληνικού λαού και δεν είναι για τον αγροτικό κόσμο. Δεν είναι για τον αγροτικό κόσμο. Και δεν είναι γραφικότητα να συζητάμε για τους αγρότες κάθε φορά που βγαίνουν στον δρόμο για να διεκδικήσουν πράγματα που ως χθες ήταν αυτονόητα. Η Ελλάδα είχε επάρκεια αγροτική πριν από την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν η ίδια εξαγωγική αφού είχε καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες. Άρα κατά αυτήν την έννοια, μια παρατήρηση μόνο ήθελα να κάνω, η βιοποικιλότητα είναι πια ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας σπόρων από μεγάλες πολυεθνικές θηριώδεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, 3-4 μεγάλα θεριά, τα οποία ανά πάσα στιγμή ακόμα και αυτή τη σύνδεση που κάνουμε σήμερα μπορεί να την κατεβάσουν, να την λογοκρίνουν, να την κόψουν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο, φανταστείτε στη διατροφική αλυσίδα τέρατα σαν την, τέρατα εννοώ ως όγκος, έτσι, όχι μόνο, αλλά και ως νοοτροπία, σαν την Μονσάντο, τι χέρι έχουν βάλει πάνω στην βιοποικιλότητα της χώρας. Επομένως, παραμένει βαθιά πολιτικό και βαθιά ταξικό το ζήτημα και ό,τι και να πάρθει θα είναι εμβαλωματικό αν οι αγρότες δεν ακουστούν στις ανάγκες που έχουν. Δεν θυμάμαι πόσες ερωτήσεις έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την ερημοποίηση του εδάφους του Γκάμπου και Αλαχού. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι κάτι απόπειρες να φτιαχτούν τάχα μου δίθεν άλλα σωματεία που θα φτιάξουν απευθείας αγροτική παραγωγή μέχρι που φτάσαμε στα κρεμμύδια της Χρυσής Αυγής που τα δίνε τζάμπα. Και θα φτιάχναμε κάτι αγορές οι οποίες θα ήταν περίπου δωρεάν η παροχή προϊόντων και η πατάτα δεν θα είχε τόσο και δεν θα είχε αλλιώς τόσο. Πού φτάσαμε σήμερα να το συζητάμε? Στην επόμενη συνεδρία θα μιλήσουμε και για τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Οι επιπτώσεις του κορονοϊού ήταν δραματικές. Και είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εισάγει ούτως ή άλλως εργάτες γης. Και εισάγουμε και εμείς εργάτες γης. Επομένως, για να το δούμε στο σύστημα μέσα, το κομμάτι της βιοποικιλότητας δεν συνεπάγεται και πολιτική βιοποικιλότητα επαρκή σε ό,τι αφορά τα προγράμματα.
πολλές μεγάλες κουβέντες για τους αγρότες. Η ουσία είναι πολύ χαμηλή και πολύ μικρή, γιατί λείπουν πολλά. Αυτά.